Όλους τη μέρα και μαζί την ανάγκη λίγο να περπατήσουν στον ήλιο ή και λίγο να αθληθούν, μετά από την κατανάλωση του οφελία την ημέρα του Πάσχα, φαίνεται ότι τίμησαν πολλοί Ηρακλειώτες αλλά και επισκέπτες που από νωρίς το πρωί βρήκαν το απόλυτα ιδανικό τοπίο δίπλα στη θάλασσα. Και ευτυχώς το έχουμε. Εντάξει, μια χαρά όλα. Οπότε και Δευτέρα του Πάσχα, μετά από τις καταναλώσεις των προηγούμενων ημερών. Χρειάζεται, αλλά κάθε μέρα χρειάζεται. Είναι ωραία ημέρα, γιορτάσιμες ημέρες και βγήκαμε έτσι να δούμε, να απολαύσουμε τη λιακάδα, το λιμάνι, όλα τα ωραία. Όσοι έχουμε σχέση με τη θάλασσα, προπαντός, ερχόμαστε εδώ κάτω να πάρουμε λίγο αέρα. Ο λιμενοβραχίωνας μετά το φρούριο του Κούλε αποτέλεσε των υπαριθμών ένα προορισμό για όσους μετά τις έντονα οικογενειακές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα θέλησαν ένα πιο προσωπικό περίπατο ή κυρίως μετά τα παραδοσιακά φαγητά και γλυκά των ημερών είπαν να το ρίξουν στο περπάτημα, στο τρέξιμο ή και την ποδηλατάδα για να κάψουν κάποιες από τις θερμίδες που έβαλαν. Έφαγε λίγο παραπάνω, λίγο κρασάκι, λίγο έτσι. Θα βγει να περπατήσει. Περπατήσουμε λίγο, να χωνέψουμε τα χθεσινά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ο καιρός είναι τέλειος. Περάσαμε ωραία με το σκυλάκι μου. Είναι πάρα πολύ ωραία. Σας το συνιστούμε. Χωνευτικό μετά από την κατανάλωση, για πείτε. Χωνευτικό και πάρα πολύ υγιεινό. Υπέροχα είναι. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Το σκηνικό πέριξ του λιμανιού στο Ηράκλειο ήταν ιδανικό. Με τον καιρό να ευνοεί σε όλο το μήκος και πλάτος της πόλης, έναν ήσυχο περίπατο, καθώς οι εκδρομές του Πάσχα σταδιακά από το μεσημέρι και μετά άρχισαν να επιστρέφουν στη βάση τους. Ναι, υπάρχει ησυχία γιατί μπορεί να κοιμάται ο κόσμος ακόμα. Το καλύτερο είναι. Το ωραιότερο δώρο στη ζωή που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στον εαυτό του. Το περπάτημα. Το τρέξιμο. Και μετά το νοβελία. Ω, δεν φάγαμε πολύ. Φάγαμε λίγο. Και κάνουμε μια αποδοξίνωση τώρα. Εγώ έρχομαι τακτικά εδώ πέρα, δεν είναι για να το νοβελία μόνο. Καθημερινά έρχομαι εδώ. Πολύ ωραία μέρος για βόλτα το λιμάνι. Είναι αναζωογονητικός ο περίπατος? Ναι, ο περίπατος είναι που κάνω και αναζωογονούμε. Πάντως όλοι αντάλλαξαν μεταξύ τους ευχές, σημειώνοντας ότι το ελληνικό Πάσχα, είτε με μικρότερες είτε με μεγαλύτερες απώλειες, και φέτος ένωσε ανθρώπους και χάρισε απλόχερα οικογενειακές στιγμές. Να έχει υγεία ο κόσμος πάνω απ' όλα. Να είναι καλά. Άμα υπάρχει υγεία, όλα είναι καλά. Το θέμα είναι να έχουμε υγεία, ελευθερία, σκέψεων. Μέχρι εκεί. Μην πω παραπάνω γιατί θα βγάλω κι άλλα. Λοιπόν, καλή χρονιά να έχουμε. Χρονιά πολλά, Χριστός Ανέστη και εσείς ό,τι επιθυμείτε.